Έφτασες κύριε Ντέμι στο γήπεδο ή όχι ακόμα? Είχα κάτι διαδρομές, όχι. Ακόμα πάω, πήγαμε και ήλιο. Ναι, βγήκε ήλιος. Βγήκε ήλιος ευτυχώς. Αλλά στη Φιλαδέλφια έχει σταματήσει από ό,τι εγώ ξέρω. Κοίταξε, και εδώ στα νότια τώρα έχει βγει ο ήλιος κανονικά. Δηλαδή είναι σαν να έχει ξημερώσει μια τελείως διαφορετική ημέρα. Ναι, και εδώ έχει πολύ ήλιο, αλλά βρέχει ταυτόχρονα. Α, βρέχει κιόλας, ε. Ναι, Αττική οδό. Παράνοια. Παράνοια. Λοιπόν, μάθαμε ότι θα είναι περίπου 18.000 κόσμος. Έχουν πουληθεί δηλαδή 18.000 εισιτήρια. Αρκούν στη Φιλαδέλφια αυτά τα εισιτήρια για να κάνουν μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι? Ναι, για να κάνουν μια ωραία ατμόσφαιρα αρκούν. Όταν φτάσουμε στο σημείο να είναι πάντα sold out και η εθνική μας ανεξαρτήτου αποτελέσματος, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτό νομίζω ότι χτίζεται βήμα-βήμα. Χτίζεται βήμα-βήμα και έχω την εντύπωση ότι σαν και αυτό που συζητάγαμε στο πρώτο, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι δηλαδή χτίζοντας την αυτοπεποίθηση της ομάδας, μαζεύοντας αποτελέσματα, ξέρεις, δημιουργείς και ένα μεγαλύτερο δέσιμο με τον κόσμο. Είναι και θέμα νοοτροπίας, γιατί υπάρχουν εθνικές ομάδες οι οποίες μπορεί να μην έχουν αποτελέσματα, αλλά το έχουν, είναι η νοοτροπία του κόσμου ότι παίζει εθνική, πρέπει να πάω. Ανεξάρτητα αν παίζει καλά ή αν δεν παίζει καλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ντρέπεσαι όταν βλέπεις, ας πούμε, εντός έδρας μάτς της Δανίας. Ντρέπεσαι. Έτσι. Για αυτή και τώρα χώρα, αυτή πρέπει να είναι sold out πάντα. Ναι. Ή της Ολλανδίας. Ντρέπεσαι επίσης. Πάνε στη Δανία τώρα, μια που είναι Δανία. Πάνε όλοι με φανέλα. Ναι, όλοι στα κόκκινα. Όλοι με φανέλα, ναι. Όλοι με φανέλα. Είναι σαν να ήμουν εκεί, έτσι. Απλά δεν βγήκα στην αρχή της εκπομπής. Αλλά τα, μαζί την κλείνουμε. Μην κάνεις παράπονα, άκουγα, δεν κάνεις παράπονα. Δεν έκανα παράπονα, είπα ότι με παράτησε. Τα δεδομένα είπα, κύριε Ντέμι μου. Έτσι. Καμιά φορά οι δημοσιογράφοι όταν λένε αλήθεια σας πειράζουν. Αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, είπα ότι με παράτησε, είπα ότι προτίμησες από τις δύο δουλειές που είχες να κάνεις σήμερα να καλύψεις την πιο λαμπερή. Δηλαδή να πας να σχολιάσεις το μάτς με τον Χρήστο Τυρακόπουλο της Ελλάδας με την Ιρλανδία. Είπα ότι είμαι μόνος μου και ότι είχα φίλους που με συνέδραμαν έτσι ώστε να μην είμαι μοναχικό, να μην έχω ένα μοναχικό δίωρο. Πού είναι το ψέμα? Τίποτα άλλο, μια χαρά, απλά δεν σε παράτησε. Εντάξει, μην ανησυχείς, όλα καλά. Φίλοι θα μείνουμε. Λοιπόν, έχεις κάτι τελευταίο για το μάτς το οποίο πιστεύεις ότι πρέπει να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε? Θα πω ένα ιδανικό σενάριο, το να έχουμε βάλει δύο γκολ ή να έχουμε βάλει ένα γρήγορα και μετά να παίξουμε και λίγο πιο αμυντικά έχοντας το μυαλό μας στη Γαλλία και να κρατήσουμε το μάτς. Δηλαδή για μένα το ιδανικό θα ήταν 2-0 στο ημίχρονο, να βάλουμε μετά και ένα δεύτερο αμυντικό χαπ, αν ξεκινήσουμε με ένα, διότι με τη Γαλλία μπορεί να χρειάζεται παραπάνω χαπ. Λέω, κατά τη γνώμη μου. Οπότε να έχουμε αυτή την άνεση και να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και να προετοιμαστούμε για τη Γαλλία. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θα είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα να παίξει η ομάδα καλά και να χαρούμε που θα τη δούμε και να έχει μια καλή απόδοση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Σοβαρά σου μιλάω. Πάντως κανένας δεν μπορεί να σε πει απεσιόδοξο, έτσι. Με δύο γκολ στο ημίχρονο. Κανένας δεν μπορεί να σε πει απεσιόδοξο. Είπα και θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Καλά, προφανώς. Ναι, προφανώς. Θα μας βοηθούσε αυτό πάρα πολύ το γρήγορο γκολ, ας είναι και ένα, λέω εγώ, για να φτιάξουμε το στυλ του μάτς με αυτόν τον τρόπο που θα μας βόλευε καλύτερα. Ναι, να κάτσουμε λίγο πίσω την μπάλα, να χτυπήσουμε λίγο στην κόντρα, να ψάξουμε να παίξουμε λίγο με τις ψυχικές αντοχές των αντιπάλων. Αυτό είναι ιδανικό. Ιδανικό. Ωραία, κύριε, θα σε ακούω και θα σε σχολιάσω στη συνέχεια. Εντάξει. Γυναίκα, κάνε την αποφασή μόνος τώρα. Καλή μετάδοση, αδερφέ. Καλή μετάδοση. Ευχαριστώ. Γεια.